Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μεγάλα και σημαντικά είναι τα προβλήματα που προέκυψαν από τις λανθασμένες δηλώσεις, οι οποίες κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο και αφορούν στις βασικές εκτάσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δηλώσεις που έγιναν για τις βασικές εκτάσεις στο κτηματολόγιο δεν ταυτίζονται με την ανάρτηση των βασικών χαρτών που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά ζητά την ακύρωση των βασικών χαρτών που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με την Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά, με την κυρία Ροζίνα Βαβέτση. Κυρία Βαβέτση, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους, μέρα που είναι, να είμαστε καλά. Έτσι. Καλησπέρα και στους ακροατές, τηλεθεατές. Πολλοί ιδιοκτήτες, προφανώς, τουλάχιστον από την ανακοίνωση την οποία έχετε εκδώσει, θα φαίνονται δίχως να έχουν ιδιοκτησίες. Δηλαδή και αυτά που είχαν, αν θέλετε, αποχαρακτηριστεί, πλέον θα φαίνονται ως βασικές εκτάσεις πάλι και θα γίνεται, ας μην το χαρακτηρίσω καλύτερα, το τουρλού μόνο, νομίζω ότι τα λέει όλα ως λέξη. Κυρία Ευαγγελίου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Βέβαια. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά στο κτηματολόγιο έχουν δοθεί χάρτες οι οποίοι είναι παντελώς αναχρονιστικοί. Δασικοί χάρτες που είναι παντελώς αναχρονιστικοί. Δηλαδή φανταστείτε ότι εμείς τώρα μεταφέρουμε στο κτηματολόγιο πριν 50 χρόνια το τι ήταν δάσος πριν 50 χρόνια, χωρίς να έχουμε την άποψη του σήμερα. Mm-hmm. Αυτό προφανώς και θα δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα. Ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται γνωστά από τη στιγμή που βγήκανε οι υποβολές των ενστάσεων. Σπίτια θα φαίνονται ως δάση. Δημόσιες εκτάσεις φέρονται ως δάση. Όπως καταλαβαίνετε, το να μπουν οι πολίτες σε μια διαδικασία ενστάσεων μέχρι το καλοκαίρι, που δεν θα προλάβουν καν να πάρουν είδηση τι γίνεται, θα έχει μια τεράστια ταλαιπωρία. Ένα αυτό. Και δεύτερο, μετά το καλοκαίρι θα χρειαστεί να πληρώνουμε κιόλας. Αυτό δεν αφορά μόνο στους πολίτες, αφορά και σε εμάς, στους Δήμους. Επίσης, σε τεράστιες εκτάσεις Δήμων που είχαν αποχαρακτηριστεί. Έτσι. Ξέρετε, κατά καιρούς στέλνονται από το Δασαρχείο διάφορα αποχαρακτηρισμοί, είτε γιατί το ζητάμε εμείς, είτε γιατί έτσι πρέπει να είναι. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή κοίταξα το τι ισχύει στο Δήμο το δικό μου, ναι. Όλα αυτά λοιπόν είναι χαρακτηρισμένα ως δασικές εκτάσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Πραγματικά πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από το κτηματολόγιο αυτοί οι χάρτες οι οποίοι έχουν δοθεί. Mm-hmm. Τώρα, επειδή είμαστε και στη φάση της προανάρτησης για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, μπορούν να γίνουν κάποιες διορθώσεις από τους ιδιοκτήτες ή λόγω των λαθών αυτών δεν μπορούν ούτε καν εκεί να μπορέσουν να εντοπίσουν, αν θέλετε, τις ιδιοκτησίες τους. Μα γιατί να ισχύσει αυτό το πράγμα, γιατί να ξεκινήσουμε από τελείως λάθος δεδομένα και να ταλαιπωρούμε τους πολίτες. Υπάρχουν σύγχρονα δεδομένα και αυτά θα πρέπει να υποβληθούν στο κτηματολόγιο. Μου κάνει εντύπωση γιατί ακριβώς αυτό, αφού υπάρχουν από τον δορυφόρο λήψεις που φαίνονται μέσα, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, φαίνονται δασικές εκτάσεις, γιατί δηλαδή όλα πάλι φύρδιν μίγδιν χωρίς να βγάλει κανείς αποτέλεσμα. Δυστυχώς είναι έτσι. Όπως τα λέτε. Φύρδιν μίγδιν χωρίς να μπορεί να βγάλει κανένας αποτέλεσμα. Άρα. Πραγματικά πρέπει να αποσυρθούν. Θα δημιουργηθεί τεράστιο θέμα στο νομό το δικό μας. Και από ό,τι έτσι είχα κάποιες συνομιλίες και άκουγα και σε αρκετούς άλλους νομούς. Ναι. Σας έχετε πάρει κάποια απάντηση, δεν νομίζω, ε? Δεν σας ακούω. Έχετε πάρει, λέω, κάποια απάντηση, γιατί φαντάζομαι ναι. Το αίτημά σας αυτό το κάνατε γνωστό στο Υπουργείο. Σας έχουν απαντήσει εμείς κάτι. Εμείς έχουμε ενημερώσει όλα τα αρμόδια Υπουργεία και περιμένουμε να μας απαντήσουν. Ελπίζω ότι θα το κατανοήσουν σύντομα και θα δοθεί μια λύση. Ναι. Θα πρέπει να είναι σύντομη η απάντηση, γιατί σας είπα, από τη στιγμή που είμαστε στη φάση της προανάρτησης του κτηματολογίου και αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, τότε σίγουρα θα πρέπει αυτό να... σε αυτό μάλλον το θέμα να έχετε άμεση απάντηση. Μια που σας έχουμε κοντά μας, να θέσουμε και δύο άλλα τρία θέματα που αφορούν το Δήμο. Και θέλω καταρχήν να μου πείτε για την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου της κατασκευής του πράσινου σημείου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά. Πού οριοθετείτε? Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι ήταν είχε κάνει τη μελέτη ο Δήμος Νικολάου Σκουφά.
οριοθετείται στον οικισμό της Αμφιθέας, της κάτω Αμφιθέας. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις εκεί που διαθέτει ο Δήμος Νικολάου Σκουφά. Τρέξαμε, βγάλαμε τις οικοδομικές άδειες που είναι απαραίτητες, όπως γνωρίζετε. Υποβάλαμε την πρόταση στο ΠΕΠ και με μεγάλη χαρά έτσι ακούσαμε ότι εντάχθηκε το έργο και ο Σονούπο θα δημοπρατηθεί κιόλας. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, διότι θα υπάρχει ένας χώρος εναπόθεσης βαρέων αντικειμένων. Θα μπει μια σειρά το δηλαδή. Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι με τα ογκώδια αντικείμενα. Εσείς ξέρετε πολύ καλά, κυρία Ευαγγελίου, γιατί έχετε κάνει πάρα πολλές φορές και ρεπορτάζ, ότι όλα οι παραποτάμιες εκτάσεις, οι εκτάσεις που δεν φυλάσσονται κτλ., ανά 2 μέρες γεμίζουν σκουπίδια, ογκώδια αντικείμενα κτλ. Οπότε εκεί θα υπάρχει ένας οριοθετημένος χώρος που θα μπορεί ο κάθε πολίτης και να εξυπηρετείται, και σίγουρα είναι κάτι που θα ωφελήσει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, ειδικά στο δικό μας περιβάλλον που βρισκόμαστε δίπλα από τον Αμβρακικό κόλπο, δίπλα από τη λίμνη Πουρναρίου. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και έτσι με πολύ χαρά το δεχτήκαμε την ένταξή του. Μια ακόμη όμως σημαντική ένταξη ανακοινώθηκε αυτές τις μέρες και αφορά τον δρόμο Περάνθη Κομπότη με χρηματοδότηση ύψους 1.310.000 ευρώ. Πραγματικά ένα σημαντικό έργο, γιατί θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχοντας πρόσβαση στην Ιόνια Οδό και χωρίς να αναγκάζονται να κάνουν όλο τον κύκλο μέσω της Άρτας για να ξαναπάνε σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ κοντά, αν γίνει ο δρόμος αυτός. Όπως επίσης και η παραγωγή. Ναι. Γνωρίζετε ότι ο κάμπος της Άρτας έχει έτσι, πολύ αναπτυγμένο εμπόριο, οπότε όλα τα εμπορεύσιμα υλικά θα μπορούν από αυτό το δρόμο να εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα στις μετακινήσεις. Ναι. Θα δοθεί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη για την ένταξη αυτού του έργου. Είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό και όπως βλέπετε, όπου υπάρχει συνεργασία υπάρχουν και πολύ καλά αποτελέσματα. Και όλοι μας. Ναι. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να εξυπηρετούνται οι δημότες, οι πολίτες του νομού μας και της περιοχής μας γενικώς. Μια που μιλάμε για το δρόμο αυτό, τι γίνεται με το αλλιευτικό καταφύγιο, θα ολοκληρωθεί, γιατί ξέρετε τώρα μετά τα μέτρα και τον καιρό, τον ανοιξιάτικο καιρό, θα είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα φτάνουν μέχρι την Κόπρενα. Είναι και τώρα, ξέρετε, στο ναι, μήνυμα 6. Ναι, το ξέρω. Είναι αρκετή. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα παραδοθεί το έργο. Ήδη είναι στο 99% έτοιμο. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και πιστεύω ότι θα είναι ένας τόπος που θα προσελκύει και ξένο κόσμο. Και φυσικά μία ανάσα για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την αλληλεία και βρίσκονται στον τόπο το δικό μας. Θα κάνουμε και ένα ρεπορτάζ όταν τελειώσει και όταν θα έχουμε τα εγγένεια. Βέβαια. Τώρα, μια που αναφερόμαστε σε έργα με αυτό το χαρακτήρα που, αν θέλετε, έχουν και την τουριστική ανάδειξη μιας περιοχής, μας ενδιαφέρει και μας αφορά και ο πολιτισμός. Στη δική σας, λοιπόν, την περιοχή, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα θέατρο το οποίο, όταν ολοκληρωθεί, θα δώσει το δικό του στίγμα, το δικό του αποτύπωμα στον πολιτισμό και μιλάμε βέβαια για τον Νταμάρη. Εκεί συνεχίζονται οι διαδικασίες. Τι γίνεται? Εκεί, κυρία Ευαγγελίου, μας έχει έρθει το OK από την Επιτροπή του 21 μέσω του προγράμματος Τρίτσι. Ναι. Κάποια χρήματα είχαν δοθεί για έργα που θα αφορούσαν στο 21. Ένα από αυτά είναι και το χοροθέατρο το συγκεκριμένο. Έχουμε ήδη τελειώσει και τα τεύχη δημοπράτησης. Και τις επόμενες μέρες θα ακούσετε και την ένταξη του έργου. Είμαι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστημένη. Ναι. Είναι ένα σημαντικότατο έργο, για το οποίο είχαμε για την δουλέψει ευρύτερη πάρα περιοχή, πολύ. Όχι μόνο για το Δήμο Νικολάου Σκουφά. Σαφώς, για την ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς, εμείς εδώ δεν έχουμε κάτι έτσι που να μπορεί να συγκεντρωθεί κόσμος και με νορμάλες συνθήκες να μπορεί να γίνει έτσι κάτι πολύ καλό για τον πολιτισμό μας. Είναι ένα έργο το οποίο το είχαμε δουλέψει πάρα πολύ και ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Γιαννούλης, που είχε κάνει τις μελέτες. Υπήρχαν κάποια κενά, τα μαζέψαμε τώρα, τα ετοιμάσαμε, υποβάλαμε την πρόταση είμαστε έτοιμοι τις επόμενες μέρες να ανακοινωθεί. Ένα σπουδαίο έργο. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που θα το καταφέρουμε τελικά.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πριν όμως σας πάω στο πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης, να πούμε δύο λόγια για την προχθεσινή σας τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο, τον διοικητή του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, όπου στην συζήτηση συμμετείχατε και εσείς, κυρία Βαβέτση, και αφορούσε βεβαίως η κουβέντα τα εσπεριδοειδή, τους παραγωγούς των εσπεριδοειδών της Άρτας. Η κυρία Σίμου, ως θεματική αντιπεριφερειάρχης, ανέφερε κάποια, αν θέλετε, στοιχεία, μας έδωσε κάποιες αποφάσεις από αυτές που δεσμεύσεις ουσιαστικά είναι του κυρίου Λικουρέτζου. Δεν ξέρω αν τελικά κάτι θα γίνει. Μακάρι να υλοποιηθούν όλα στο ακέραιο. Θέλω όμως και το δικό σας σχόλιο, από τη δική σας την πλευρά, γιατί θεωρώ ότι το ένα κομμάτι αφορά δική σας πρόταση για την επιστροφή χρημάτων, να κάνω λόγο. Όχι μόνο το ένα κομμάτι. Κοιτάξτε να δείτε, ο νομός της Άρτας φέτος είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την παραγωγή γενικά και τη διάθεση της παραγωγής. Ναι. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν, αυτό που προσπάθησα να κάνω ως δήμαρχος και ως δημοτική αρχή ήταν να μεταφέρω τα προβλήματα σε αυτούς που μπορούν να δώσουν κάποια λύση. Mm-hmm. Εντοπίσαμε λοιπόν τα προβλήματα, είχα πάει στην Αθήνα, είχαμε κάποιες επαφές με τον κύριο Λικουρέτζο, αντιλήφθηκε ο άνθρωπος το τι συμβαίνει στο νομό της Άρτας, επίσης και η κυρία Σίμου. Mm-hmm. Είχαμε συζητήσει, είχαμε εντοπίσει τα προβλήματα και τα είχαμε μεταφέρει από κοινού στον κύριο Λικουρέτζο. Ξέρετε πολύ καλά ότι φέτος ο νομός της Άρτας όσον αφορά τα εσπεριδοειδή δεν υπήρξε καθόλου διάθεση. Δεν υπήρξε διάθεση αφενός γιατί δεν υπήρχαν εργατικά χέρια για να μπορέσουν να μαζέψουν την παραγωγή και δεν υπήρξε και ζήτηση. Λόγω του COVID δηλαδή δεν υπήρξε ζήτηση για την πώληση των προϊόντων. Mm-hmm. Επίσης υπήρξαν πολύ μεγάλες ζημιές από τους παγετούς κατόπιν. Αυτό που ζητήσαμε λοιπόν και αυτό που πήραμε ως δέσμευση είναι το εξής, ότι πρώτον όσοι παραγωγοί κάνανε δηλώσεις παγετού, γιατί αν θυμάστε τότε ναι. είχαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, νομίζω σε μέσα σε 15 μέρες, ναι. Ναι, είχαν κάνει σε ένα μήνα διπλή φορά δηλώσεις για τον παγετό. Ναι. Αυτό λοιπόν δεσμεύτηκε ο κύριος Λικουρέτζος, ότι τα χρήματα που υποβάλανε για την δεύτερη φορά θα τα πάρουν πίσω. Δεσμεύτηκε επίσης ότι θα συμπεριληφθούν στις αποζημιώσεις και οι παραγωγοί οι οποίοι είχαν μίκτες ναι. που κάτω από μία θερμοκρασία την οποία είχε πιάσει η Άρτα είναι σαν να μην υπάρχουν, δεν δουλεύουν δηλαδή. Μέχρι πρότινος δεν τους είχαν συμπεριλάβει. Τώρα μας είπε ότι θα συμπεριληφθούν και αυτοί μέσα στις αποζημιώσεις. Ζητήσαμε διάφορα πράγματα από κοινού με την κυρία Σίμου και μία άλλη δέσμευση είναι ότι θα ψάξουν να βρουν τρόπο να δοθεί στρεμματική αποζημίωση για τα μανταρίνια της Κλιμεντίνες. Mm-hmm. Υπάρχει, όπως ξέρετε, πολύ μεγάλη παραγωγή στην Άρτα. Δεσμεύσεις όμως, όπως είπα και λίγο πριν, δηλαδή καθαρές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί το επόμενο διάστημα, δεν είπε. Ναι. Τα δύο προηγούμενα που ανέφερε είναι καθαρές. Είναι ναι. ξεκάθαρες, θα γίνουν τώρα. Ναι. Από εκεί και πέρα, συζητήσαμε, ήταν και ο κύριος Χίρας στην συγκεκριμένη σύσκεψη mm-hmm. και μας είπε ότι οι αποζημιώσεις όσων παραγωγών είχαν εσπεριδοειδή θα δοθούν Μάιο προς Ιούνιο. Και αυτό το ζωρίσαμε λίγο, διότι ξεκινάνε οι άνθρωποι τώρα εκ νέου την καλλιέργεια. Οπότε, χωρίς να έχουν πουλήσει, χωρίς να υπάρχουν χρήματα, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και πριν σας καληνυχτήσω, θέλω να μου πείτε και για το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης. Αν υπάρχουν προτάσεις από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά και αν υπάρχουν ένταξη προτάσεων στο πρόγραμμα αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, ο Αντώνης Στρίτσης είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι προτάσεις είχαν βγει μετά το καλοκαίρι, οι υποβολές. Ναι. Είχε ανοίξει δηλαδή το πρόγραμμα μετά το καλοκαίρι. Περίπου 10 προτάσεις που υπάρχουν στο Αντώνη Στρίτσης, σε όλες έχουμε υποβάλει τις μελέτες μας, είμαστε έτοιμοι δηλαδή. Ξέρω ότι έχει πάρει ένα μήνα παράταση το πρόγραμμα αυτό. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος Απρίλη θα αρχίσουν να εντάσσονται έργα.
Κάποιες από τις προτάσεις που υποβάλαμε είναι, ας πούμε, αγροτικές οδοποιίες που αφορούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου μου. Υποβάλαμε ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης και στην, από τους Αγίους Αναργύρους έως και το Κομπότι. Τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα, διότι όπως γνωρίζετε είχαμε τελειώσει το έργο της τηλεμετρίας. Και σου έδινε τη δυνατότητα ο Τρίτσης να υποβάλεις πρόταση και για τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα. Περίπου 4.500 συμπεριλαμβάνονται στην πρότασή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Ευαγγελίου, γιατί αφενός θα μπορεί ένας Δήμος να ανά πάσα στιγμή και ώρα να μπορεί να εντοπίζει ζημιές και απώλειες νερού, και από την άλλη δεν θα μπορούν να γίνονται κλοπές, παρεξηγήσεις, διότι τα... και δεν θα χρειάζεται να βγαίνουν και άνθρωποι έξω να μετράνε, που και αυτό είναι ένα κόστος για το Δήμο, αφού όλα πλέον θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά. Υποβάλαμε πρόταση για 10 ηλεκτροκίνητα οχήματα, προτάσεις που αφορούν στην αποκατάσταση σχολικών κτηρίων και προσβάσεις για άτομα αμαία. Ό,τι πρόταση έτρεξε στο Τρίτσι, ευτυχώς καταφέραμε και λόγω COVID, γιατί ήμασταν πολύ μαζεμένοι στα γραφεία. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε έξω. Οπότε ρίξαμε όλο το βάρος και να ευχαριστήσω εδώ και τις τεχνικές μου υπηρεσίες και τις οικονομικές μου υπηρεσίες, γιατί τρέξανε πάρα πολύ. Παρότι είναι αποδυναμωμένοι οι Δήμοι και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δουλεύουν με το 50% των εργαζομένων, καταφέραμε και κάναμε πολύ καλή δουλειά και πιστεύω ότι μέχρι τέλος Απρίλη θα αρχίσει να τρέχει ο Τρίτσης και θα έχουμε έτσι καλά νέα. Μακάρι. Κυρία Βαβέτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ροζινάκη, μια φορά το...